Πάμε να δούμε και αυτό εδώ το ερώτημα, το οποίο είναι μια διατύπωση θεμάτων εξετάσεων. Δείξτε ότι σε ένα απλό συνδεδεμένο διμερές γράφημα που έχει τουλάχιστον ένα κύκλο είναι επίπεδο και έχει μια ακμές. Δείξτε ότι ισχύει μια σχέση μεταξύ ακμών και κορυφών. Εντάξει, γιατί το π και το κ του Q είναι ο αριθμός των κορυφών στα δύο μέρη του γραφήματος. Άρα μιλάμε για ένα διμερές γράφημα, το οποίο έχει π κορυφές στη μία μεριά και Q στην άλλη. Προσοχή! Δεν έχει όλες τις δυνατές ακμές, απλά μας ζητάει να επαληθεύσουμε ότι ισχύει μια σχέση. Βέβαια, όταν βλέπεις τη λέξη επίπεδο ε και επίσης βλέπεις σχέση ακμών και κορυφών, αυτό που πρέπει να πεις αμέσως από μέσα σου είναι ότι πέρασες το μάθημα. Πέρασες το μάθημα γιατί εμπίπτει στη μεθοδολογία του μαθήματος 5-3. Οπότε λοιπόν, στη μεθοδολογία του μαθήματος 5-3 έχουμε μια συγκεκριμένη στοχοπροσήλωση που ακολουθούμε. Ξεκινάμε λοιπόν ότι για το γράφημα ισχύει και αρχίζουμε να αποδομούμε, να μελετούμε τους κύκλους του γραφήματος. Για το γράφημα λοιπόν ισχύει και αρχίζουμε να μελετούμε τους κύκλους. Ότι πρώτον δεν έχει κύκλους μήκους 1, άρα δεν έχει όψεις βαθμού 1, σημειώνω, δεν έχει όψεις βαθμού 1, διότι είναι απλό και μία όψη βαθμού 1 είναι μία ανακύκλωση. Επίσης, δεν έχει όψεις βαθμού 2, ομοίως διότι είναι απλό και να τονίσω βέβαια εδώ, μπορείς να αναφέρεις και όλους ότι είναι ανακύκλωση, ότι είναι παράλληλες ακμές, αυτοί οι δύο κύκλοι. Και αμέσως μετά έχουμε ότι το γράφημα είναι διμερές και ξέρουμε ότι στο διμερές γράφημα ισχύει ο τρίτος ορισμός του, ότι δεν έχει κύκλους περί του μήκους. Άρα λοιπόν δεν έχει ούτε όψεις βαθμού 3, διότι δεν περιέχει κύκλους περί του μήκους, διότι έχει περιττό μήκος και το γράφημα είναι διμερές. Και αμέσως μετά καθόμαστε και οραματιζόμαστε αν μπορούμε να έχουμε όψεις βαθμού 4. Ξαναδιαβάζουμε λίγο την εκφώνηση, μπας και έχει όψεις βαθμού 4. Και η εκφώνηση δεν απαγορεύει τις όψεις βαθμού 4, άρα εντοπίσαμε το κάτω φράγμα στους βαθμούς των όψεων. Άρα λοιπόν αναφέρω όλες οι όψεις του γραφήματος έχουν βαθμό μεγαλύτερο είτε ίσο του 4. Αυτό είναι η πρώτη μας δουλειά λοιπόν, η πληροφορία για τους κύκλους, και αμέσως μετά η δεύτερη δουλειά που πρέπει να κάνουμε είναι, το κάνω και μια ρύθμιση έτσι για να το έχουμε στο μυαλό μας, πρώτο πράγμα λοιπόν οι κύκλοι, δεύτερο πράγμα είναι τα φράγματα τα οποία βρίσκουμε στο άθροισμα του βαθμού των όψεων. Άρα έχω για το άθροισμα του βαθμού των όψεων δύο πράγματα. Το πρώτο πράγμα το οποίο έχω είναι να απλώσω αυτό το άθροισμα λίγο-λίγο για να βάλω το κάτω φράγμα το οποίο υπολόγισα από την παραπάνω ανάλυση. Βαθμός όψης 1 και βαθμός όψης 2 και βαθμός όψης 3 και τα λοιπά και τα λοιπά και βαθμός της όψης με δίκτυο όμικρον. Συνεπώς αυτό εδώ είναι μεγαλύτερο ίσο του 4, αυτό εδώ είναι επίσης μεγαλύτερο ίσο του 4, αυτό είναι μεγαλύτερο ίσο του 4 και αυτό εδώ είναι μεγαλύτερο ίσο του 4, άρα όλη η κολοκύθα μαζί μεγαλύτερη ίσο του 4 ο. Πάμε μετά από την άλλη μπάντα να δούμε το πάνω φράγμα, άθροισμα των βαθμών των όψεων μικρότερο είτε ίσο από το διπλάσιο των ακμών. Και τώρα συσσωμάτωση αυτών των δύο σε μία ανίσωση 4ο μικρότερο ίσο από το άθροισμα που αίσον 1 έως ο των βαθμών των όψεων μικρότερο ίσο του 2μη. Συνεπώς από την περαιτέρω ανάλυση έχω ότι το 4ο είναι μικρότερο ίσο του 2μη. Άρα λοιπόν μόλις προέκυψε η ανίσωση την οποία ήθελα, απλοποιώ και διαιρώντας με το 2 γιατί τα 4 και το 2 είναι αντιαισθητικά, 2ο μικρότερο ίσο του μη λοιπόν. Συνεπώς βγάλαμε και αυτήν εδώ τη σχέση και το τρίτο το πράγμα το οποίο κάνω αμέσως μετά είναι το 2ο μικρότερο ίσο του μη. Οπότε εδώ πάμε να ενσωματώσουμε τον τύπο του Euler. Το τύπο του Euler λοιπόν, ο οποίος είναι προβληματικός γιατί ισχύει μόνο για συνδεδεμένα γραφήματα και εδώ βέβαια το αναφέρει η εκφώνηση. Αναφέρει η εκφώνηση το γράφημα συνδεδεμένο, υπόψη βέβαια ότι στις εξετάσεις μια φορά δεν το ανέφερε η εκφώνηση και κακώς βέβαια, αλλά έτσι το απαντήσανε, είπανε χωρίς βλάβη της γενικότητας, υποθέτουμε ότι το γράφημα είναι συνδεόμενο, το οποίο ναι μεν είναι αστοχία, αλλά να το έχεις στο μυαλό σου για αυτήν εδώ την άσκηση. Άρα λοιπόν παίρνω το μη και το πάω στην άλλη μπάντα και είναι 2 μη μείον μη μικρότερο ίσο του 2 νη μείον 4 και αμέσως μετά βγήκε η γνωστή σχέση ακμών και κορυφών μη μικρότερο ίσο του 2 νη μείον 4.
ξανά τώρα πίσω στην εκφώνηση να δούμε τι καταφέραμε αφού εφαρμόσαμε τη μεθοδολογία. Και εδώ βεβαίως παρατηρούμε ότι μοιάζει, έτσι, αλλά αυτό το οποίο δεν έχει αναφερθεί είναι το PQQ. Είναι το PQQ και έχω ότι το νι, το πλήθος των κορυφών του γραφήματος, είναι ίσο με το PQQ, είναι μια προφανή σχέση που ισχύει σε ένα διμερές γράφημα, ότι δηλαδή όλες οι κορυφές μαζί πόσες είναι, είναι PQQ. Άρα λοιπόν αυτό απλά θα το αναφέρουμε, είναι ένας τύπος τον οποίο το βγάλαμε επί τόπου με βάση το συμβολισμό της εκφώνησης, ισχύει ότι τον είναι ίσο με το PQQ, άρα να γράψουμε πώς τροποποιείται η σχέση την οποία είχαμε. Δύο φορές λοιπόν το PQQ μείον το 4, κοινό παραγόντα το 2, μη μικρότερο ίσο λοιπόν το 2, PQQ μείον 2, και ολοκληρώθηκε το πρώτο ερώτημα. Αυτά λοιπόν όσον αφορά την επιπεδότητα και τη σχέση ακμών κορυφών, τη μεθοδολογία αυτή ανάγλυψη στο μυαλό μας, την έχουμε δει αρκετές φορές. Πάμε και στο δεύτερο υποερώτημα τώρα, να δείξουμε ότι δεν υπάρχει συνδεδεμένο γράφημα που να είναι επίπεδο και τόσο κανονικό. Όταν λέει δεν, η εκφώνηση αμέσως ο συλλογισμός είναι ένας άτοπο. Έστω ότι υπάρχει τέτοιο γράφημα, έστω ότι υπάρχει τέτοιο γράφημα και πρέπει να οδηγηθούμε με συλλογιστική σε άτοπο. Να δούμε τώρα τι λέει εδώ ο κύριος. Καταρχάς το γράφημα έχει τις ίδιες προϋποθέσεις με την εκφώνηση, δηλαδή είναι διμερές, είναι συνδεδεμένο, είναι επίπεδο. Άρα λοιπόν μας δίνει μια άμεση παραπομπή στο πρώτο υποερώτημα και έχει και μια κολοκύθα έξτρα ότι δηλαδή είναι 4 κανονικό. Παίζουμε γενικώς με ακμές και κορυφές, άρα το μάτι κάτω δεξιά στους τύπους ακμών και κορυφών. Αφού το γράφημα είναι 4 κανονικό λοιπόν θα γράψω. Τι σημαίνει το γράφημα είναι 4 κανονικό? Σημαίνει ότι ισχύει ο τύπος. Ισχύει ο τύπος μη ίσον 4 νη δεύτερα. Άρα λοιπόν έβαλα από κάπα το 4, έτσι το κάπα νη δεύτερα είναι αυτό εδώ. Άρα λοιπόν το μη είναι ίσο με 2 νη, την τσιμπάω αυτή τη σχέση και την έχω καβάτζα. Επίσης όμως έχουμε και μία δεύτερη διευθέτηση, ότι έχουμε ότι το γράφημα εμπίπτει στην εκφώνηση του ερωτήματος 1. Δηλαδή αφού το γράφημα έχει τις προϋποθέσεις του ερωτήματος 1, αφού το γράφημα είναι λοιπόν έτσι να στολίζει στο γραπτό σου με διατυπώσεις κομψές, διμερές συνδεδεμένο, και αν σου φαίνεται καταχρηστικό ότι έχεις ήδη γράψει, κακώς να τα ξαναγράψεις, να φαίνεται στο γραπτό ο συλλογισμός σου. Αφού το γράφημα είναι διμερές συνδεδεμένο επίπεδο λοιπόν, από το ερώτημα το 1, το οποίο λύσαμε προηγουμένως, έχουμε ότι το μη είναι μικρότερο είτε ίσο του 2 νη μείον 4, ξαναγράφω τον τύπο ως νωρίτερα, και δηλαδή στην μορφή την οποία είχα φτάσει εδώ, θα μπορούσα βέβαια τον ή να το έχω P και Q, έτσι, παντού και στις δύο σχέσεις τις οποίες έχω στα χέρια μου. Οπότε λοιπόν εδώ πέρα ήδη πρέπει να παρατηρήσεις ότι από αυτές τις δύο σχέσεις έχουμε το άτοπο. Θα μπορούσα να γράψω κατευθείαν δηλαδή εδώ άτοπο, και είχε τελειώσει η άσκηση, έτσι. Παρ' όλα αυτά, αν αυτό σου προκαλεί έτσι συναισθηματικά προβλήματα, να γράψουμε εδώ ότι το 2 νη είναι μικρότερο ίσο του 2 νη μειον 4, με κάνοντας αντικατάσταση την ανίσωση στο 2 νη. Θα φύγουν τα 2 νη από τα δύο μέλη της ανίσωσης και βγήκε ότι το 0 είναι μικρότερο είτε ίσο του μειον 4. Εδώ πλέον βεβαίως αυτό το πράγμα είναι όντως άτομο. Αυτά λοιπόν σχετικά με την άσκηση αυτή εδώ.